Τρίτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ο Δής στον ήλιο, Βασίλης Κουλάς. Ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι από το CD του Μανώλη Κουναλάκη. Σε τραγούδια και σε ποίηση του Νίκου Καζαντζάκη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε σίγουρα αύριο, ξανά και ξανά, από τα χείλη του Βασίλη Κουλά, στην παραλία του Αιώτερου, στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα! Πάμε αέρα μέχρι και τις 10, απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο του 103,3. Καλωσορίζω την κυρία Δέσπο Καρνιαδάκη. Κυρία Καρνιαδάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κορομίλη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δεν θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση, δεν θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο του Αγίου Νικολάου ό,τι αφορά το κομμάτι το αυτοδιοικητικό. Δεν θα μιλήσουμε για προβλήματα, δεν θα μιλήσουμε για τίποτα που μας απασχολεί και να μας δημιουργεί οτιδήποτε άσχημο. Θα μιλήσουμε για μουσική. Έτσι. Μόνο για μουσική. Είναι προάγγελο στο τι συζήτηση θα ακολουθήσει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο το βράδυ στην παραλία του Αιώτερου, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι, γιατί έχει δημοσιευτεί παντού, σε τοπικά μέσα ενημέρωση και όχι μόνο, θα παρουσιαστούν τα τραγούδια του αείμνηστου Μανώλη Κουναλάκη, τη δική του μουσική, τα τραγούδια σε στίχους του Νίκου Καζαντζάκη, από μια πλειάδα Ελλήνων σπουδαίων καλλιτεχνών, οι οποίοι θα τα τραγουδήσουν αύριο το βράδυ, Παρασκευή 29 του μήνα, στην Πλάζα του Αιώτ, μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, μέσω του Ελεύθερη για όλους. Και να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα, κυρία Καρνιαδάκη, από την αρχή. Καταρχήν, σαν σύντροφο, σαν σύζυγο του Μανώλη Κουναλάκη, πότε είχε ξεκινήσει αυτό να χτίζεται από τον ίδιο? Το συγκεκριμένο έργο, η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη, όπως ο Μανώλης ήθελε να το επιγράψει, να δώσει αυτό τον τίτλο σε αυτό το κύκλο τραγουδιών που είναι στο σύνολό τους 14 συν 2 ορχιστρικά, αλλά στο CD το οποίο θα παρακολουθήσουμε αύριο περιλαμβάνονται 13 τραγούδια και ένα ορχιστρικό που το ονοματίζει η Αισιοδοξία. Το έργο αυτό ήταν για το Μανώλη ένα κομμάτι της ζωής και της ψυχής του. Ήταν ένα κομμάτι που δουλειάς που ξεκίνησε το 1995, διήρχησε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα έργο όμως που ο Μανώλης συνέχεια το ακουμπούσε και το προσέγγιζε. Θεωρούσε ότι εξεργάζονταν διαφορετικά συνέχεια, δεν το άφηνε σε ησυχία. Θεωρούσε ότι ποτέ δεν έκλεινε ο κύκλος του. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς το παρουσίαζε σε πάρα πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις στον τόπο μας, αλλά δεν το άφηνε ποτέ. Μέχρι το 2010 που αποφάσισε ότι μελωδικά, μουσικά, ότι έκλεισε ο κύκλος του και ότι θα έπρεπε το έργο πλέον να πάρει μια άλλη διάσταση, τη διάσταση αυτή την οποία την ακούσετε και θα την ακούσουμε αύριο σε όλη της την έκταση με τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν. Να πούμε ότι είναι 14 τραγούδια στο CD το οποίο κρατάω στο χέρι μου, που κυρίες και κύριοι δεν είναι ένα απλό CD, ένα CD με ένα πρόλογο στην αρχή, με σημειώσεις, με κομμάτια χαιρετισμών και σημαντικά στοιχεία για το κάθε τραγούδι από μόνο του, ένα λεύκομα στις πρώτες σελίδες του συγκεκριμένου CD, το οποίο είναι γεμάτο από ποίηση, γεμάτο από λέξεις, από έννοιες, από μελωδίες που αγγίζουν το μέσα του κάθε ακροατή και φαντάζομαι ότι αυτό θα ήθελε και ο ίδιος ο Μανώλης Κουναλάκης. Έτσι. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι αυτό που ο Μανώλης όταν ξεκίνησε και ακούμπησε τα κείμενα του Καζαντζάκη, του μεγάλου, του στοχαστή, του διανοητή, του οικουμενικού Καζαντζάκη, είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα δέος στο έργο του. Έλεγε λοιπόν ότι ο Καζαντζάκης δεν έγραφε τραγούδια, έγραφε στίχους. Αλλά όταν ξεκίνησε να διαβάζει τα κείμενά του ήταν γεμάτα μουσική. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μουσική τον συνεπήρε και αυτή τη μουσική ήθελε να την κάνει πράξη. Αυτό ακριβώς έκανε. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης τα έργα, τα κείμενα τα οποία μελοποίησε ο Μανώλης είναι από την Οδύσσεια. Το μεγαλύτερο μέρος είναι από την ποιητική συλλογή Ταρτσίνες και είναι και από ένα θεατρικό έργο, το Βούδα, ένα κομμάτι και τα δύο ορχιστρικά τα οποία έχουν ταχθεί και έχουν σχέση με το σύνολο των έργων του Καζαντζάκη. Ήθιστε όταν διαβάζουμε κάποια κείμενα, κυρία Καρνιαδάκη, να φέρουμε στο μυαλό μας όλοι κάποιες εικόνες και να ντύνουμε τα κείμενα αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Μανώλης Κουναλάκης έβαζε μουσική αντί για εικόνες και έκανε αυτή την παρουσίαση. Τα κείμενα ήταν επέπνεα μόνο μουσική, μία μελωδία. Αυτή τη μελωδία λοιπόν ο Μανώλης την πήρε, την έκανε παρτιτούρα και αυτή διαδόθηκε και της έδωσε φτερά. Μάλιστα.
Να πάμε τώρα στα τραγούδια τα οποία παρτίζουν το CD αυτό και θα παρουσιαστούν αύριο, κυρία Γρανιδάκη, στην παραλία του ΕΟΤ. Είναι μια πλειάδα από καλλιτέχνες οι οποίοι τραγούδησαν και θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε και να τους ακούσουμε από κοντά αύριο. Αυτή η προσέγγιση με το σύνολο αυτών των καλλιτεχνών πώς έγινε? Ο Μανώλης όταν θεώρησε ότι αυτό το έργο έχει πλέον οριμάσει, ότι είναι στο τελευταίο του στάδιο, που πλέον δεν χρειάζεται άλλη μουσική επεξεργασία, ανέθεσε, επέλεξε και εμπιστεύτηκε ένα δικό μας παιδί, τον Μπάρι Περισσυνάκη. Τον Μπάρι. Σπουδαίος μουσικός. Ένα ταλαντούχο παιδί. Αλλά εγώ επειδή συνεργάστηκα μαζί του, θα πω ότι είναι και ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Δηλαδή, το ότι είναι γνωστός, το ότι έχει το ταλέντο, δεν σημαίνει ότι χάνουμε και κάποιες αξίες μας. Το ανέθεσε λοιπόν και του έδωσε συνεργάστη να αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια. Το αποτέλεσμα του δίσκου δείχνει ότι φάνηκε αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης που του έδειξε ο Μανώλης και στη συνέχεια βέβαια από τη συνεργασία που είχα εγώ μαζί του. Από τη συνεργασία λοιπόν του Πάρη με τον Μανώλη και στη συνέχεια με μένα προέκυψε η επιλογή των τραγουδιστών. Εδώ θα θέλω να πω ότι πέρα από το ότι είναι γνωστοί και ταλαντούχοι όλοι, είναι και άνθρωποι με ηθικές αξίες. Η συμμετοχή τους τόσο στο CD όσο και στην παρουσίαση θα έχουν αύριο γίνεται καθαρά ανιδιοτελώς, γίνεται με την ψυχή τους και γίνεται έτσι με μια πολύ ευαισθησία και σεβασμό στη συγκεκριμένη δουλειά. Να το αναφέρουμε αυτό και να το τονίσουμε, κυρία Γανιατάκη, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να συντονίσεις τόσους πολλούς καλούς καλλιτέχνες σε μια περίοδο που οι ίδιοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο ώστε να έχουν κάποιο έσοδο. Εδώ βλέπουμε ότι, από ό,τι μου έχετε πει, ακόμα και το στούντιο δεν έχουν χρεώσει τη φωνή τους στα τραγούδια τα οποία έχουν πει, Όχι. ούτε και θα πάρουν το παραμικρό αύριο σαν ανταμοιβή για να βρίσκονται εδώ. Έρχονται πραγματικά διότι το θέλουν. Όπως συμμετείχαν στην δημιουργία του CD, έτσι θα παρουσιαστούν και αύριο για να εκτελέσουν τα τραγούδια τα οποία είπαν ανιδιοτελώς. Μόνο με την ψυχή τους και εμένα θέλω. Μιλάμε για τον Βασίλη Σκουλάτο, τον Παντελή Ο Βασίσος Θαλασσινό. Κουλάς τώρα, ο Βασίσος Κουλάς, από ό,τι έλεγε ο Μανώλης, είναι ο στιλοβάτης του CD, που πραγματικά όλο αυτό το διάστημα είχα μια συνεχή συνεργασία και επαφή. Είναι, πέρα από το ότι είναι ο θησαυρός που έχει Κρήτη, είναι και ένας θησαυρός στο κομμάτι της ψυχής. Εννοείται βέβαια και ο Βασίλης που έχει και το μεγαλύτερο βάρος αυτού του CD, λέει τα περισσότερα τραγούδια, Τέσσερα τραγούδια από ό,τι τέσσερα βλέπω εδώ τραγούδια, πέρα έχουν βγει. ανιδιοτελώς μόνο με τη δύναμη της ψυχής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τόσο γεμάτοι άνθρωποι, παύλα καλλιτέχνες, παύλα κριτικοί που συνδράμουν και συμμετέχουν. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός, είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, είναι η Γιώτα η Νέγκα, είναι και ο Μιχάλης ο Πλόντος, ο δικός μας ο Μιχάλης ο Πλόντος, Ο είναι Γεράσιμος άνθρωποι, Ανδρεάτος. ναι, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, είναι καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά έχουν μια απίστευτη πολύ καλή πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο και θα παρουσιαστούν αύριο εδώ για να παρουσιάσουν τραγούδια άγνωστα στο ευρύ κοινό, ενός άγνωστου στο ευρύ κοινό, πολύ αγαπητού σε εμάς, Μανώλη Κουναλάκη, στην παραλία του ΕΟΤ. Και αυτό από μόνο Τα του, αγάπησαν ναι, όμως. βεβαίως, βεβαίως, και τα κάναν δικά τους και θα τα γνωρίσουμε και εμείς, θα γίνουν πιο πολύ γνωστά. Και αυτό από μόνο του, κύριε Καλλιδάκη, δηλώνει ότι τελικά οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να βγουν στη σκηνή να πούνε κάποια επιτυχία, να χειροκροτηθούν και να αποσυρθούν. Στηρίζουν πράγματα τα οποία ξεκινούν ακόμα και από την περιφέρεια και τα υποστηρίζουν κιόλας. Έτσι είναι. Εντάξει, υπάρχει μια κατηγορία τραγουδιστών. Τώρα, αν θέλουμε να το δούμε έτσι και να το αναλύσουμε, που βλέπει καθαρά την παρουσία του εμπορικά. Οι συγκεκριμένοι, επειδή μαζί τους είχα αρκετές φορές έτσι επικοινωνία, δεν μπήκε καν στην συνεργασία μας αυτή το κομμάτι της συναλλαγής Τη με χρήματα. οικονομική. Ναι. Ό,τι Αυτό από μόνο έκαναν, του είναι πολύ πραγματικά θετικό. το έκανα γιατί το ήθελαν και γι' αυτό τους ευχαριστώ δημόσια, τους έχω ευχαριστήσει και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και αύριο. Αυτό το οποίο θα δώσουν με την ερμηνεία τους στη δουλειά που έχουν κάνει. Μάλιστα. 14 υπέροχα τραγούδια που
Αν δει κανείς το πιστόφυλλο του CD, ξεκινάει με την Οδή στον Ήλιο, τι πιο αισιόδοξο από το να βλέπεις τον ήλιο να σου χαμογελάει και να φωτίζει την ημέρα σου, και το τελευταίο τραγούδι, ένα ορχιστρικό, είναι η αισιοδοξία. Οπότε φαντάζομαι ότι γενικότερα όλα τα τραγούδια και τα 14 τραγούδια είναι βουτυγμένα στη θετική ενέργεια και στην καλή διάθεση. Και γεμάτα από Κρήτη. Έτσι, γι' αυτό επιγράφεται και η Κρήτη του Νίκου Καζαζάκη. Mm-hmm. Η Κρήτη ανέδειξε τον Καζαζάκη και ο Καζαζάκης ανέδειξε την Κρήτη. Και γι' αυτό επιγράφεται ο τίτλος αυτού του CD είναι «Η Κρήτη του Νίκου Καζαζάκη» που ήταν επιλογή του Μανώλη. Δεν προβληματίστηκε, διότι στα κείμενα διάβαζε για να... που τα πήρε με τα αυτούσια και έκανε την ημενοποίηση, έβλεπε ότι πηγαία προέκυπτε η Κρήτη και η ομορφιά της. Πέρα από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό το CD, κύριε Κανιαδάκη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χαιρετισμοί από σπουδαίους ανθρώπους. Χαιρετίζει το CD η κυρία Σταύρου, διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Και η μοναδική κληρονόμος. Mm-hmm. Ο Στέλιος Ματζαβετάκης, ο πρόεδρος του μουσείου Καζαντζάκη. Ο Νίκος ο Μαθιουδάκης, ο διδάκτορο πρόεδρος ελληνικού τμήματος Διεθνούς Ιστορίας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, ψυχομονικός σύμβουλος των εκδόσεων Καζαντζάκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βρίσκονται αύριο εδώ και θα χειροκροτήσουν το άκουσμα των λέξεων και των γραμμών του ίδιου του Καζαντζάκη. Ναι, νομίζω ότι με τον πρόλογο που στο CD που έχεις κάνει mm-hmm. Και το σύντομο έτσι, χαιρετισμό που καταγράφεται, δείχνουν πραγματικά ότι έχουν αγκαλιάσει αυτό το έργο από πριν και αύριο θα βρίσκονται εδώ για να το τιμήσουν και με την παρουσία τους. Η παραγωγή του CD από έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί ξανά με τα πράγματα αυτά, από έναν νομικό δικηγόρο στο επάγγελμα, κύριε Καρνιδάκη. Φαντάζομαι ότι ήταν σαν να πείσω. Δεν θα αλλάξω όμως, δικηγόρο θα συνεχίσω να είμαι. Το ελπίζουμε αυτό, να μην αλλάξετε. Φαντάζομαι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να ασχοληθεί και τελικά να τα καταφέρει. Τελικά η θέληση είναι αυτή που κρύβει την όλη δύναμη. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Όταν θέλει κάτι, θα τα καταφέρει. Αυτό ισχύει σε κάθε επίπεδο τη ζωή που. Ό,τι στόχο βάζουμε και όταν το θέλουμε, το υπηρετούμε και με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να μην είναι συμβατό με την επαγγελματική μου ιδιότητα, αλλά επειδή το θέλησα και θεώρησα, ένιωσα ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έρθει στο τέλος. Το ξεκίνησε ο Μανώλης και όφυλα αυτό να το τελειώσω. Ήταν μια υπόσχεση που θα δώσω στο Μανώλη. Το έργο αυτό αφιερώνεται στο γιο μας, το Σίμω. Και ο Σίμος στη συνέχεια, όπως έτσι αυθόρμητα μου είπε, ότι δεν θέλω να το εμπορευτούμε αυτό το έργο του μπαμπά. Θέλω τα έσοδά του να διατεθούν στα παιδιά. Και έγινε η επιλογή στο χαμόγελο του παιδιού και σε τα δικά μας παιδιά που είναι στη Νεάπολη, στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού, παράρτημα Νεάπολης. Στην Παιδόπολη, Νεάπολη, στην Παιδόπολη, που γίνεται έτσι με πολύ πολύ αγάπη, με ευαισθησία και με χαρά. Και γι' αυτό η αυριανή εκδήλωση έχει πέρα το ότι έχει το ψυχολογικό μέρος, που είναι μια πρόσκληση για πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εγώ προτάσω το περιεχόμενό του, ότι έχει ένα περιεχόμενο φιλανθρωπικό, απευθύνεται σε παιδιά και τα παιδιά πρέπει σε κάθε περίπτωση να τα στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Σαφώς, να πούμε ότι η είσοδος στην Μπλάζο του Έρωτα αύριο είναι ελεύθερη σε όλους. Τα έσοδα από το CD, από την πώλησή του, θα πάνε, όπως πολύ μόλις τώρα είπατε, στο χαμόγελο του παιδιού και στα παιδιά της Παιδόπολης στην Νεάπολη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι η Δέσποινα Καρνιαδάκη έβαλε με το χέρι στην τσέπη από τη μία μεριά για να γίνει αυτή η παραγωγή, να γίνει αυτή η δουλειά. Γιατί πληρώθηκαν, φαντάζομαι, στούντιο, ζωγραφικές εταιρείες, έχει ένα έξοδο, μία παραγωγή, αλλά στα έσοδα δεν στοχεύει πουθενά παρά μόνο στην ίσχυση των παιδιών, τόσο στο χαμόγελο του παιδιού όσο και στην Παιδόπολη στην Νεάπολη. Και αυτό από τη μία μεριά το κάνει πολύ σπουδαία σαν χειρονομία και σαν πρωτοβουλία από τη μεριά σας. Τέλος, κύριε Καρνιαδάκη, αύριο το βράδυ, πέρα από τις μουσικές που θα ακούσουμε, τους ωραίους στίχους που έχει ντύσει μουσικά ο Μανώλης Κουναλάκης, τι είναι εκείνο που θα κυριεύσει στην πλάση του Ιώτου, πέρα από τη θετική ενέργεια της μουσικής και των στίχων του Καζαντζάκη? Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, το τόπο μας. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι
έτσι ανιδιοτελώς με όλη τους την καλή διάθεση θα έρθουν για να παρουσιάσουν αυτό το έργο. Θεωρώ ότι ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό είναι μια πρόσκληση την οποία απευθύνω κι εγώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συντοπίτες μας, αλλά και στο γειτονικό Ηράκλειο. Και στην Ισιτία και στην Ιεράπετρα να παρευρεθούν αύριο, γιατί πραγματικά πέρα από την καλή μουσική θα έχουν να σε προσφέρουν στα παιδιά κάτι σημαντικό. Είναι και ο σκοπός. Κύριε Γαλιανδάκη, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνουμε κάτι που δεν το κάνω συχνά στις εκπομπές μου, να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ραδιοφώνου σαν μέσο ενημέρωσης και να κάνουμε το εξής. Ας πούμε ότι τη στιγμή αυτή είχατε στο χέρι σας ένα ακουστικό μια τηλεφωνική συσκευή και παίρνατε όλους όσους μας ακούνε τηλέφωνο προσωπικά και τους λέγατε να έρθουν αύριο στο ΝΕΟΤ. Η πρόσκληση της θέσης του Καρνιαδάκη ποια θα ήταν μέσω του 103,3 που μας ακούνε σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος τώρα. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη σε μουσική του Μανώλη Κουναλάκη που αποτελεί ένα μουσικό έργο, ένα κομμάτι της ψυχής και της ζωής του. Αποτελεί ένα επιστέγασμα μιας μακρόχρονης μουσικής μελέτης και επεξεργασίας του έργου. Έφτασε στο τέλος του. Θα το παρουσιάσουν σημαντικοί τραγουδιστές. Ο Βασίσος Κουλάς, ο Παντελής Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γεράσιμος Ανδριάτος, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Μιχάλης Πλόντζας. Η καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση είναι από ένα πολύ πολύ δικό μας παιδί, ένα χαρισματικό, αλλά και πολύ πολύ άνθρωπο, τον Μπάρι τον Περσινάκη, που τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι ο χώρος, το περιεχόμενο της εκδήλωσης, αλλά κυρίως ο σκοπός της αυριανής μέρας αξίζει, είναι μία πρόκληση για όλους σας να έρθετε να παρακολουθήσετε. Και είμαι σίγουρη ότι φεύγοντας, πέρα από την μελωδία η οποία θα έχει διασχιστεί, θα φύγετε και εσωτερικά με ένα πλήρες περιεχόμενο. Έτσι και αυτό σας καλώ. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, Παρασκευή, 29 του μήνα Μάη, στην Πλάζα του ΕΟΤ, 9 η ώρα το βράδυ, να τραγουδήσουμε, να ακούσουμε, να ξεφύγουμε, να απολαύσουμε Νίκο Καζαντζάκη, μελοποιημένο από τον Μανώλη Κουναλάκη και ερμηνευμένο από καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Κυρία Καρνιαδάκη, με Βασίλη Σκουλά ξεκινήσαμε, ο Δής στον ήλιο, με Βασίλη Σκουλά θα κλείσουμε στην Κρήτη το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε για να κλείσουμε την παρουσίαση αυτή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην συναυλία αύριο το βράδυ και φαντάζομαι και είμαι σίγουρος ότι η παραλία του ΕΟΤ, η πράσινη του ΕΟΤ θα φανεί πολύ μικρή για τον κόσμο που θα έρθει αύριο το βράδυ να χειροκροτήσει τα τραγούδια που μας άφησε ο Μανώλης Κουναλάκης. Καλημέρα να έχετε, καλή δυναμία. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά, όπως είπατε, να είναι γεμάτος αύριο ο χώρος για την εκδήλωση. Μακάρι, καλημέρα. Καλημέρα.